Στο σπίτι, στην παραλία. Πέρυσι, η Ελένη αγόρασε ένα ωραίο σπίτι δίπλα σε μία παραλία, σε ένα κυκλαδίτικο νησί, την Άξο. Ως παιδί, η Ελένη πέρασε τις περισσότερες καλοκαιρινές διακοπές της στην Άξο, αφού ο παππούς και η γιαγιά της γεννήθηκαν σε αυτό το νησί και ζουν εκεί όλο το χρόνο. Το σπίτι ήταν προς πώληση για πολύ καιρό, οπότε δεν ήταν πολύ ακριβό. Το σπίτι έχει μόνο έναν όροφο, αλλά έχει έναν μεγάλο κήπο μπροστά. Επίσης, έχει 3 υπνοδωμάτια, ένα μεγάλο σαλόνι, κουζίνα και 2 μπάνια. Α! Έχει και μία τέλεια πισίνα. Η Ελένη δεν χρειάζεται την πισίνα, αφού προτιμάει να κολυμπάει στη θάλασσα. Αλλά το αγόρι της είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο και του αρέσει η ιδέα να έχει μία πισίνα. Η πισίνα δεν είναι πολύ μεγάλη, αλλά είναι καλή για μία δροσιστική βουτιά το καλοκαίρι. Ο κήπος χρειάζεται επισκευές. Η Ελένη θέλει να τον φτιάξει και να φυτέψει μερικά οποροφόρα δέντρα. Ο παππούς και η γιαγιά της θα βοηθήσουν με τον κήπο, αφού έχουν μεγάλη εμπειρία στο πώς να φροντίζουν οποροφόρα δέντρα. Της πρότειναν επίσης να φυτέψει κάποιες σικές. Πρέπει ακόμα να αγοράσει κάποια έπιπλα. Ένα κρεβάτι και μία βιβλιοθήκη. Θα ήθελε και μερικές άνετες ξαπλώστρες για τον κήπο ή την πισίνα. Η παραλία είναι κοντά στο σπίτι. 10 λεπτά με τα πόδια. Το πιο κοντινό χωριό είναι 15 λεπτά με το αυτοκίνητο. Στο χωριό υπάρχει ένα μικρό σούπερ μάρκετ, μία τράπεζα, μία αγορά, ένα φαρμακείο, 2 ταβέρνες και μία εκκλησία. Στην Ελένη αρέσει να μαγειρεύει, οπότε εκεί μπορεί να αγοράζει ό,τι χρειάζεται, όπως ψάρια για ψήσιμο. Κοντά στο σπίτι της υπάρχει επίσης ένα όμορφο μοναστήρι σε ένα μικρό λόφο. Της αρέσει να περπατάει στο στενό μονοπάτι που οδηγεί στο μοναστήρι μαζί με το σκύλο της, καθώς απολαμβάνει την καταπληκτική θέα της θάλασσας και τα αγριολούλουδα. Το καλοκαίρι σχεδιάζει να περάσει χρόνο στο νησί με το αγόρι της και θέλει να καλέσει φίλους να μείνουν μαζί της για μερικές εβδομάδες. Μπορούν να πάνε στην παραλία, να κάνουν μπάνιο στη θάλασσα και να επισκεφθούν τα μικρά χωριά της περιοχής. Επειδή το νησί απέχει 5 ώρες με πλοίο από την Αθήνα, η Ελένη θα χρησιμοποιεί αυτό το παραθαλάσσιο σπίτι μόνο στις διακοπές και ίσως για λίγα Σαββατοκύριακα ή τριήμερα. Δυστυχώς, δεν μπορεί να ταξιδεύει κάθε Σαββατοκύριακο, επειδή τα εισιτήρια του πλοίου είναι ακριβά. Δεν πειράζει. Έτσι είναι η ζωή. Και η Αθήνα ωραία είναι. This was the Greek story for today. I hope you will join us soon again while improving your Greek listening skills. Αυτό ήταν για σήμερα. Θα τα πούμε. Γεια σου!